Γόνους. Γόνι. Να πω τώρα το χωριό της γιαγιάς μου. Ναι, άστα αυτά. Εγώ θα πριν... Όχι, πώς άστα αυτά. Άστα. Δηλαδή μια φορά πήγαμε να μιλήσουμε κι εμείς, άστα αυτά κατευθείαν. Να μην μιλήσεις, να μην μιλήσεις. Καλά, δεν ξέρω να μιλάω. Πρώτα θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Τι. Από πού βγήκε το όνομα Γόνι. Μετά πες ό,τι θες. Δεν ξέρω να μιλάω. Όχι, πες αυτό και μετά μην ξαναμιλάς. Όχι, δεν ξέρω. Πάσα σκαπουλάρης, εγώ τα ξέρω αυτά. Έκανες έρευνα. Όχι. Γκουγκλάρουν τώρα, ο κόσμος τώρα γκουγκλάρει. Πάγω στο βίντεο και γκουγκλάρει. Λοιπόν, έκαναν και roundabout εδώ, δεν είδαν το roundabout εδώ στους γόνους. Στον Απελώνα, πότε θα μας κάνουν έστω και έναν roundabout. Θέλουμε κι εμείς, ζηλεύουμε. Λοιπόν. Ωραία. Να πω τώρα λίγο μια ιστορία. Ναι, ναι, τώρα πες. Η γιαγιά μου, θυμάστε τη γιαγιά. 1912 γεννήθηκε, 18 ξέρω από πότε. Μικρή. Μικρή. Λοιπόν, εδώ πάνε ρε σύνη, εδώ έμεναν. Καλά, μετά τον πώς θα φεύγουμε, θα έρθουμε από εδώ. Πρόλαβε τις τουρκάλες στους γόνους. Σοβαρά. Ναι. Είχανε μείνει αυτοί οι Τούρκοι. Έφυγαν το 1821 και έμειναν. Και μου λέει, ήμουνα μικρή και ήταν οι τουρκάλες με τα φουστάνια τα ωραία αυτά τα τέτοια. Και τις θυμάμαι σαν τώρα. Έτσι μου λέγει η γενιά μου. Πρόλαβε τις τουρκάλες. Θεός χωρέα στην εκεί που είναι. Δεν έχει και πολλά χρόνια. Πέθανε. Και όλα τις τα αδέρφια έζησαν πάρα πολλά χρόνια. Εδώ οι γόνοι βγάζουν πολύ σκληρό καρύδι. Ναι. Εμείς τους λες τότε, αυτό φύγουν την Αθήνα, αυτό να μείνουν εδώ. Δεν ακούν όμως αυτό, έχουν ένα ελάττωμα. Φεθούν το σόι αυτό δεν ακούει τα αυτιά. Φαντάζεσαι να έρθουν απότομα εδώ, να μείνουν ο κόσμος. Επειδή είναι το DNA αυτό το σόι, να μην πω τώρα το όνομα. Ας το πω κιόλας, ξέρω εγώ. Όχι, δεν χρειάζεται. Να μην το πω. Εντάξει. Είναι το DNA. Λοιπόν, διθέσιον υπηαγωγείων. Ωραία. Λοιπόν, επειδή πριν οδηγούσα. Δείξε τα παλιά κτίρια. Πριν οδηγούσα, κοίτα. Πριν οδηγούσα εγώ, κοίτα τι κάνω εγώ. Τσάκ, έχω το joystick. Εντάξει, κάνε εσύ. Καταλαβες. Εσύ το έχεις στηριγμένο, εγώ το είχα στον αέρα. Είπαμε, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε. Μπορώ ευθεία να πάω, μπορώ να πάω ευθεία. Ναι. Πάτα μια κόρνα με αγένεια έτσι, πατημένη. Όχι, όχι. Θα πάω από εκεί. Ναι. Χίλι, καλή χωράν, μωρέ. Ναι, ναι. Θέληση να υπάρχει. Αχ, εδώ ερχόμουν μικρή στην πλατεία και εδώ έτρωγα. Ξεστή. Πω, στην ψησταριά εδώ. Δεν γίνεται να μην τα πω. Ας το αυτοκίνητο εδώ. Κατεβούμε. Α, μπράβο, ναι. Ρε Βασίλη, κατέβα. Αχ, πώς, έτσι εδώ το βάλω. Ωραία πλατεία, εγώ. Χωριό της γιαγιάς, δε. Θέλω λίγο κάτω μια στροφή, εσύ μέχρι να βάλω παπούτσια. Ναι, ναι. Δεν θέλει, δεν φάνει καλοκαίρι. Από φώτα. Πάρε εσύ το κλειδί λίγο και κάνω εγώ. Εδώ στην πλατεία θα είμαστε. Κάτσε να πάρω τη μάσκα μου. Θα σε φέρω. Να. Ποια είναι η ηλικιά μου, δεν ξέρω. Στο εκεί, στη... Ναι, καινούργια. Στο συνοδηγό, την έχω. Λοιπόν, πλατεία γόνων. Εδώ ερχόμουν. Πω χρόνια τρώγαμε κεμπάπ στο θείο. Εδώ έχει κατασούλα. Θα μπει αυτός που γράφει για το COVID. Ναι. Και θα σημαλώσει τώρα. Γεμάτο ταβέρνες είναι εδώ. Καλώς ποιον, λέω. Α, ο τέτοιος, ναι. Ναι, ναι. Θα σημαλώσει, θα πει. Μάσκα δεν υπάρχει. Εδώ, Βασίλη, ερχόμασταν και τρώγαμε
Εδώ. Ερχόμασταν και τρώγαμε κεμπάπ τέτοια. Για πάμε λίγο προς εκεί να δούμε. Κοίτα, κοίτα, τι ωραία πλατεία. Το ξέρεις ότι ο Bill Barber έχει δεύτερο βίντεο στους γόνους. Έχει ξαναγίνει. Δεν τα ξέρεις αυτά την ιστορία του Bill Barber. Πες λίγο την ιστορία. Πες την ιστορία να τη μάθω. Από παλιά. Πες την ιστορία να τη μάθω. Είναι πολύ ωραία εδώ στους γόνους. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε? Κοίτα εδώ τώρα, έτσι. Μια ομπρελίτσα δεν πήραμε. Πιάσει βροχή. Πιάσει βροχή και το πολύ πολύ να λιώσεις. Α, εγώ η κάμερα. Η κάμερα δεν παθαίνει τίποτα, την προσέξω. Κοίτα. Ξέρεις ότι αυτό το βίντεο θα πάει καλά. Αφού είναι το χωριό μου, ρε εσύ, το χωριό όλα, μου είναι... Τα έχει όλα. Το χωριό της γιαγιάς, δεν είναι το δικό μου το χωριό. Έχει... Ξεκινάει το βίντεο με αυτοκίνητο... Κάτσε πάει... λίγο. Και εδώ έτσι η εκκλησία. Με τους ζωνίζει, ξέρεις, τώρα μπούμε. Λίγο, βρέσε με, βρε. Σκοπτέ να μιλήσω, δεν με αφήνει. Όλοι οι σχόλια θα αφήσουν τώρα και θα πούνε... Ούτε να δείξω. Θα δάσει λέει άνθρωπος που μας ζάλισες, δεν ξέρεις, ναι, καλά. Α, θα δεις. Γράψε σχόλιο εσείς τώρα, γράψτε. Να τα γράψω, ναι. Μας ζάλισες, δεν ξέρεις. Έχει και ποτάμι η γόνη. Τι, χωρίς ποτάμι θα είναι. Έτσι θα είναι η γόνη. Χωρίς ποτάμι. Δεν έχει ένα ποταμό. Ερχόμασταν. Από τον Αμπελώνα, να βγούμε. Τι πάνω, όχι λέει, όχι. Τι, πού. Πώς λέγω τη Ματίνα, όχι. Πού μωρέ λέει, όχι. Πού να δεις εσύ. Κάτσε λίγο να το να σου πω. Έλα, εγώ το κρατάω και εσύ κάτω. Εντοπίζω λέει ναι. Οπ, να το. Να σου πω εγώ τώρα άλλη ιστορία. Ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν στην αντίσταση με τους Γερμανούς. Εντάξει, ας μην το λέμε αυτό τώρα. Και το όχι. Α, ναι. Όχι, όχι, τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Γιατί αυτό μπορεί να είναι ιστορία μεν, αλλά... Είναι ιστορία, τον έχουμε... Μπορείς ένα βίντεο να δεις κατεβατά σχόλια και να έχουν πιάσει μια συζήτηση που εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Καλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ξέρω, αυτά... χρόνια, YouTuber, χρόνια. Κοίτα να δεις τώρα. Όταν ήμουν YouTuber, εγώ δεν είχε βγει το YouTube ακόμα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αυτά εδώ πέρα. Δεν τύχουν έτσι αυτές τις ωραίες τις κατασκευές. Εδώ στη γέφυρα. Για να δούμε και το ποταμάκι. Να περάσουμε και το κάτι λίγο. Να. Τώρα θα διαπίστωσαν μια σταθερότητα στην εικόνα. Και ο λόγος είναι ότι κρατάει ο Bill Barber την κάμερα τώρα, καταλαβαίνεις. Κοίτα τι ωραία μαγαζιά έχει εδώ, ρε εσύ. Έχει τέτοιο στον Αμπελώνα. Καλά, αυτό είναι από πάντα. Αυτό το θυμάμαι από πάντα. Ερχόμασταν πιτσιρικάδες. Ναι, όλοι ερχόμασταν εδώ. Βέβαια. Κοίτα, τι ωραία. Δεν σε πέτυχα καμιά φορά. Είσαι, είμαστε. Ξέχασα, σήμερα έχεις μια δεκαετία. Μεσά στα γατάκια είσαι, εγώ. Είμαι τεκνό, εσύ είσαι θείος. Είσαι εγώ μέσα στα γατάκια. Κοίτα λήψεις εδώ, κοίτα σταθερές λήψεις εδώ πέρα. Κοίτα. Άντε, κάνε σταθερές λήψεις. Μερά πρόσθηκε εδώ. Εγώ φόρησα παπούτσι. Εγώ τι ξεφόρησα, τι είμαι. Κοίτα καλέ εδώ, σταμάτα λίγο σε παρακαλώ. Κοίτα, σταματάς έτσι. Σου κάνεις και μία έτσι. Τι ωραία. Κοίτα. Ωραίος. Ε? Ωραίος. Έχω έρθει εδώ σε γάμους, βαφτίσια. Σοβαρά. Και απ' όλα. Ναι. Πώς δεν έχω έρθει. Πολύ ωραία. Ντρέφτηκαν εδώ τα ξαδέρφια, έχω έρθει. Πανέμορφη, κοίτα εδώ τώρα εκκλησία, έτσι. Κοίτα προάβλιο χώρο. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα που διαπίστωσα. Τώρα γυρνώντας σαν Bill Barber την Ελλάδα. Ναι. Την είχα γυρίσει από πιτσιρικάς, εγώ ξέρεις. Ανήσυχος.
πάντα. Ναι. Τώρα όμως, μεγάλος σε ηλικία, δεν είμαι πλέον μικρός. Πάμε έτσι να κάνουμε το γύρο. Γυρνώντας στην Ελλάδα, διαπιστώνω, γιατί κάποτε έλεγα, η ίδια είναι όλη η Ελλάδα. Διαπιστώνω πόσο διαφορετικά είναι τα πάντα. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ, έχει ποταμάκι, έχει μια εκκλησία με γκαζονάκι, με τέτοιο, δηλαδή... Ναι, μορφή. Θα μου πεις τώρα, στον Μπελώνα δεν έχουμε ωραία εκκλησία. Έχουμε, αλλά είναι διαφορετική. Συγγνώμη, αλλά τώρα η εκκλησία του Μπελώνα δεν συγκρίνεται με καμία. Ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά εδώ, κοίτα λίγο τώρα εδώ πέρα, κοίτα. Δεν έχουμε τέτοιο χώρο προάβλιο. Θυμάσαι που είχαμε πάει... Δεν έχουμε τέτοια δέντρα. Θυμάσαι που είχαμε πάει στην Ιπάτη. Ναι. Που είχε το πάρκο. Ναι, 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 ναι. Και όσοι δεν είδατε το επεισόδιο, να πω να μπείτε να δείτε Ιπάτη, Λουτρά Ιπάτης, Bill Barba γράψτε στο YouTube. Λουτρά Ιπάτης, Bill Barba. Μιλάμε, το γκαζονάκι εκεί σαν να είσαι στον παράδεισο. Ναι. Φοβερό μέρος, έτσι. Πολύ ωραία. Δείτε δεξιά εδώ. Τώρα η γυναίκα έκανε το σταυρό της, που μας είδε μαζί με την κάμερα έτσι, ή στην εκκλησία. Και τα δύο. Ορίστε. Δημαρχείο. Κοίτα εδώ, τυχλίδες. Και θέλω να σημειώσω εδώ πέρα, να πω τους τηλεθεατές, τους ανθρώπους που μας βλέπουν, ότι κρατάμε μια κάμερα τεράστια. Ναι. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει μια μικρή διαφορά στην ποιότητα, αλλά αυτή η μικρή διαφορά κάνει διαφορά. Σου μυρίζει τσίπουρο. Ναι. Δηλαδή τώρα είχαμε μια GoPro, τι θα έβγαζε αυτό το πράγμα. Ειδικά έτσι πως είναι μουντή η μέρα. Έτσι πως είναι μουντή η μέρα, δεν θα έχει αυτή την εικόνα, Μάγδα, με τίποτα. Ναι. Τον ήχο αυτόν, τώρα, ναι. Δηλαδή... οτιδήποτε, τα πάντα ακούει. Το ρολόι χτύπησε τώρα. Πιπ έκανε. Το έχω στην τσέπη το χέρι. Α. Δεν το άκουσες. Άκουσες το ρολόι. Εγώ όχι, έχω και την κουκούλα τώρα. Στο βίντεο όμως ακούστηκε. Ναι. Τα πάντα. Να και το λεωφορείο. Έτσι. Εν τω μεταξύ σε μέρη, ας πούμε, πως είχα πάει στη Μύκονο, κρατούσε την κάμερα, στη τηλεόραση. Τώρα εδώ είσαι εξωγήινο. Ναι, ναι. Λογικό είναι. Τι είναι αυτό μεσημεριάτικα τώρα εδώ πέρα. Λογικό. Εδώ είναι ο δρόμος που πας για Λάρισα. Από εδώ που ήρθαμε. Ναι, από εδώ ήρθαμε. Μας ζητούσαν όλοι γιατί δεν μιλάτε, δεν μας προκτούσαμε να μιλάμε, ναι, ή όχι. Ναι. Λοιπόν, στα 10 άτομα και οι 10 είπαν μιλήστε. Εντάξει. Πείτε τίποτα να χαζεύουμε και δείτε. Κατάλαβες. Εγώ λέω να το τολμήσω. Να ανέβεις. Ναι. Challenge. Εγώ θέλω να διαβάσω. Το τόλμησα, βλέπεις. Μπράβο. Για να πάμε στο πλακόστρωτο. Οχ, Μάγδα, έλα να δεις εδώ. Έλα. Έρχομαι. Και τώρα για να βγει ωραία η λήψη. Έρχεσαι κέντρο εδώ. Το ζυγίζεις και πας ευθεία. Βλέπεις. Ψικ. Μας βλέπει κανένας που είναι από τους γόνους και είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή να αφήσει ένα σχόλιο τώρα, αμέσως τώρα. Καλά, δεν λέω. Ναι. Οι άλλοι άμα θέλουν, εσύ πρέπει, φίλε. Να αφήσει το σχόλιο και πεις χαιρετισμούς, γονιώτης, χαιρετισμούς από Αυστραλία, παράδειγμα. Okay. Από Βραζιλία μας βλέπουν, το ξέρεις. Ναι. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Και τους χαιρετισμούς μου στο φίλο από τη Βραζιλία και στους άλλους, αλλά πριν λίγο δώσαμε τους χαιρετισμούς μας σε ένα φίλο που είναι στην Αμερική.
Ναι. Παραγγελία, πηγαίνει στο σκούριο, λέει, είμαι από μερική. Και πήγαμε. Κοίτα πλάτανος. Παλιός είναι. Παλιός. Ήπιες νερό καλά, ήπιες νερό. Ήπια, τα έδειξα μένα. Αυτή είναι η βρύση, είναι σαν με σένα. Ναι. Το 71. Το 71. Όχι, βρύση. Το πάνω, το 81. Α. Γιατί τι κοιτάω στο κάτω. Το 81 είσαι. Το 82. Παλιά. Βάζω και ένα χρόνο, δηλαδή. Παλιά, τι άλλο παλιά, θες. Παλιά, παλιά. Βάζω και ένα χρόνο επιπλέον στην πλάτη μου χωρίς λόγο. Πάλιος είσαι. Μάσκα δεν φοράς, μάσκα. Ποιος δεν φοράει μάσκα. Φοράω. Λοιπόν, αυτή είναι η Μάγδα. Δείτε τι να τη θυμόσαστε. Δεν φαίνεσαι, μόνο τα μάτια. Λανάντε, ορίστε. Βροχή το μαλλί. Εντάξει. Εντάξει. Στους γόνους πρέπει να φανώ, δεν γίνεται. Αυτό είναι το αυτοκίνητο. Συναισθηματικά. Επαγγελματικό αυτοκίνητο του Travel Moto. Μην την κλείνεις την κάμερα, μπες μέσα. Κάπου θες να μην πας εσύ. Να μην περάσουμε, να δείτε τι κάνω να πάει εκεί. Sorry, τώρα που κουνάω, παιδιά, να πούμε μέσα, βολευτούμε. Συγγνώμη. Λίγο, έχουμε παρακαλώ. Αποφασίσει να κάνουμε βίντεο χωρίς επεξεργασία για να είναι αληθινά. Και τα έχουν όμως αυτά τα κουνήματα, τα αληθινά τα βίντεο, έτσι. Θα μπορούσαμε να έχουμε βιντεάκια πιο, ξέρεις, να κοιτάμε. Αριστερά θα πας. Εγώ δεξιά ήθελα να πάω, να δούμε πάνω εκεί, να δούμε τι έχει. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, πάντα το αντίθετο, δεν μπορώ. Γιατί? Κοίτα. Όταν θα θες κάπου να πας εσύ, θα σκέφτεσαι. Άμα ήταν ο Βασίλης, θα θέλει το αντίθετο. Επειδή ο Βασίλης ποτέ δεν κάνει... Σκέφτομαι! Επειδή ο Βασίλης ποτέ δεν κάνει λάθος, άρα σπάω από το αντίθετο. Εγώ δεν θέλω να δω λίγο κέντρο υγείας αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο από εδώ. Μέσα στα σοκάκια θα χωθούμε. Α, εδώ δεξιά δηλαδή. Για εσάς που μεγαλώσατε εδώ και φύγατε, τι σας θυμίσαμε, ρε παιδιά, ε? Έχω πει και σε άλλο βίντεο, είμαι νοσταλγός, μεγάλος νοσταλγός. Και για τον εαυτό μου, αλλά μου αρέσει να... δηλαδή, εξαιτίας των βίντεο, το έχω πει και άλλες φορές, να νοσταλγεί κόσμος και να έχει ένα ωραίο συνέστημα. Δηλαδή, τι με θύμισες, ρε ψηλέ, ε? Ναι. Τι με θύμισες, ρε φίλε, πέρασες από αυτή τη γειτονιά που μεγάλωσα και λείπω, κατάλαβες? Χρωστάμε σε ένα βίντεο, όμως μας βλέπει ο φίλος από Αμερική, το χρωστάμε ένα βίντεο στο Σκούριο που δεν θα βρέχει. Ναι. Περπατητό. Δεν τελειώσαμε. Θα πάμε μετά να το κάνουμε. Δεν ήταν το βίντεο αυτό, ήταν τίποτα, πρόχειρο. Πιο πολύ για να δείτε και τι καιρό κάνει. 11 Ιανουαρίου σήμερα. 2 η ώρα το μεσημέρι τώρα. Πόσο τις εκατό μας βλέπουν από το εξωτερικό? 30%. 30% από το εξωτερικό, Έλληνες. Και το υπόλοιπο 70% είναι από το εσωτερικό, από εδώ πέρα. Και συνήθως όταν πάμε σε μια περιοχή, πώς είναι ο Μπελώνας, πώς είναι το Σικούριο, η Γόνη εδώ πέρα, αυτοί που μένουν εδώ οι κάτοικοι θα το δουν, οι πιο πολλοί θα το δουν τώρα, ας πούμε. Πέρασε ο Μπιλ Μπάρμπα και έκανε βιντεάκι. Εδώ πέρα, κατάλαβες. Τουρ, έκανε τουρ. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα μέρος που δεν το έχεις ξαναπάει. Περνάς από εκεί απ' έξω. Περνάω. Ναι, ναι. Θα σε πάω στα Τέμπη, φιλενάδα. Στα πλακόστρωτα και στα τέτοια που δεν γύρισες ποτέ το κεφάλι σου να κοιτάξεις να πεις τι έχει εκεί πέρα. Δεν έχω πάει. Ναι. Στην πόλη, στο χωριό Τέμπη δεν έχω πάει. Έχουμε περάσει μέσα από τα Τέμπη. Έχεις πάει εσύ Τέμπη? Παντού έχει πάει ο Μπιλ Μπάρμπα, μωρέ, τι ρωτάς.
Κοίτα ένα ωραίο αυτοκινητάκι. Ναι, ανάνω στο λογότρο, φίλε. Κόψε λίγο. Τι είναι αυτό, Opel Kadett. Ναι. Ξέρω, βλέπεις. Ξέρεις τι μηχανάκι έχω εγώ, έτσι. Μια άλλη εποχή. Ξέρω. Κοίτα μαξάρα, ρε φίλε. Πω. Ενώ με βλέπει κι ένα μικρό ηλικία, ξέρει τι μα δουλεύει, ρε ψηλέ. Κάτσε λίγο. Κι άλλο. Κοίτα μαξάρα. Αυτό τώρα το αυτοκίνητο. Παιδιά, έλα, πάμε. Ναι. Αυτό τώρα το αυτοκίνητο μπορεί να μην μπορεί να σε ταξιδέψει. Να ανεβείς πάνω και να πας κάπου. Δεν είναι αξιόπιστο, είναι παλιό. Αλλά μπορεί να σε ταξιδέψει το χρόνο όμως. Αυτό που έχουμε εμείς δεν σε μπορεί να σε ταξιδέψει στο χρόνο. Τα λέω καλά. Δεν σε ταξιδεύει στο χρόνο γιατί είναι καινούριο. Σε ταξιδεύει στο μέλλον. Σε ταξιδεύει κανονικά. Ναι. Εγώ θέλω να με ταξιδεύει στο χρόνο. Ντάτσουν. Και αυτό πολύ παλιό. Βγαίνει τώρα Ντάτσουν. Τώρα τι να βγει, το παλιό αυτοκίνητο δεν βγει, εσύ φίλε. Βγαίνει αυτή η μάρκα, αυτό εννοώ. Το Ντάτσουν νομίζω, αφήστε και ένα σχόλιο, όποιος μας βλέπει και γνωρίζει από αυτοκίνητα, νομίζω είναι Nissan. Α. Νομίζω. Και είναι μοντέλο Ντάτσουν. Ναι, και η Nissan ας πούμε έβγαλε Ντάτσουν, το ξέρεις, τα αυτοκίνητα, τα Lexus. Ναι, τα Lexus. Ξέρεις ότι είναι Toyota. Όχι. Ναι, το Toyota το βγάζει. Το Toyota είναι. Απλά βγάζει μια σειρά που την ονομάζει Lexus. Δεν γράφει πουθενά το Toyota. Καταλαβαίνεις. Εσύ, Βασίλη, στον προφητηλία να πάμε. Και πάνω. Φτάσουμε. Παραγγελία το είχαμε, έτσι. Σταμάτε λίγο βροχή να βγούμε να περπατήσουμε. Να γίνει βιντεάρα στους γόνους. Τους είχαμε παραγγελία τους γόνους. Όχι. Το καιρό είχαμε παραγγελία. Α, που κατεβήκαμε και δεν έβριχε και τώρα ξεκίνησε, ναι. Αυτό λες. Για να γίνει βιντεάρα. Και τώρα εδώ λέει η γόνη ότι μπαίνουμε. Από πού ήρθαμε, πώς μπήκαμε, τι έγινε. Αν στρίψεις δεξιά μπαίνεις. Α, γεια σου, ναι, θα βγούμε στο γήπεδο. Ναι. Ωραία. Ναι. Άλλη γνωστή εδώ στο γήπεδο. Εδώ πέρα αυτοί που λείπαν, μεγαλώσαν εδώ στο γήπεδο. Παίζαν μπάλα εδώ. Ναι, ορίστε. Bill Barba Tour. Street View Bill Barba. By Travel Moto. Bill Barba by Travel Moto. Travel Moto is my main channel. Είναι το main channel, το κεντρικό του Bill Barba, είναι Travel Moto. Κοντεύουμε τους μισό εκατομμύριο subscribers. Θέλουμε πάλι το γεπά. Να βγω, φεύγουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, κάτσε να γυρίσω. Θα μας βαρεθούν. Λοιπόν, ναι. Είπαμε νοσταλγούμε, αλλά. Ναι, φτάνει. Έλεος, ναι. Κάτσε τώρα θα γυρίσω. Όχι εδώ, όχι καγκουριές. Όχι καγκουριές, γιατί θα γυρίσω εδώ και θα έβγαινα. Α, ναι. Όχι καγκουριές, να κάνεις και μια στροφή εδώ. Έλα, θα στρίψω εδώ στο επόμενο δεξιά. Ζεστούλα έχουμε εδώ. Ναι. Εδώ πάνω. Έχει πάρκο εδώ πέρα. Έπαιζα. Εδώ πάνω έπαιζα. Έλα, τι γίνεται. Δεν μπορώ να δω, δεν φαίνεται κάτι. Θέλει να δει ο κόσμος. Ναι, δεν φαίνεται κάτι. Μένει στον αμπελώνα. Πώς δεν φαίνεται, να αυτού. Πάνω. Εδώ στην πλατεία τρώγα παγωτό, σε αυτή την πλατεία εδώ. Ερχόμουν σε ξαδέρφια μου βόλτα, κατάλαβες, μ' άφηνε ο πατέρας μου. Να γυρίσω από εκεί. Εδώ γίνεται, να στροφή. Εδώ. Ναι, ναι. Στο ίδιο. Λοιπόν. Και με έφερναν. Ερχόμασταν βόλτα. Άλλαξε. Αφού δεν με αφήνεις να πάω εκεί να δω άμα άλλαξε. Έχω να έρθω πόσα χρόνια. Πήγαινε, παιδί μου. Τώρα έστριψα. Αφού μου λες, μην πας εκεί, μην μιλάς. Τηλεπτικά θα πάμε με όλους. Μην λες τίποτα. Βγάλτε στη φόρο όλα. Δεν τα είχε αυτά τα σκαλιά. Άγκρι μου τσακιζόμασταν, ούτε την πέτρα την είχε τότε. Ήτανε χώμα έτσι. Το έφτιαξαν, έβαλαν αλόι. Δεν είχε εδώ τίποτα, δεν ήταν έτσι. Τα έχεις τα χορνάκια σου. Το 91, δεν είπαμε.
Τα έχεις τα χορνάκια σου, κυρία Μάγδα. Από εδώ πάω. Είσαι από εκεί στα Τέμπη. Τέμπη. Πήγαινε και από εδώ λίγο να δουν. Να γυρίσω από εδώ. Εγώ πάω από εδώ συνήθεια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, μιλάμε για βίντεο τώρα, τα οποία δεν θα γίνουν viral. Είμαστε επαγγελματίες YouTubers, έτσι. Έχουμε πολλά κανάλια, να πούμε και δυο λογικάκια τους τώρα. Και βιντεάκια όπως είναι αυτό, αυτά που κάνουμε τώρα εδώ πέρα, δεν είναι βίντεο το οποίο θα πληρωθούμε εμείς, ξέρεις, τώρα πάρουμε, βγάλουμε λεφτά. Το κάνουμε πιο πολύ αυτό γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε τα tour αυτά. Μερικά tour, ας πούμε, όπως είναι της Αθήνας, μπορεί να βγάλουμε και λεφτά. Εδώ στους Γόνους, Αμπελώνα, Τύρναβο, Ιταία, να πούμε και μακρινά μέρη, Μαραθώνα, δεν είναι, θα γίνουν viral τα βίντεο αυτά. Άμα δεν πούνε ξένοι μέσα, στην Μύκονο θα γίνει viral, θα πούνε ξένοι. Καταλαβες. Στη Λευκάδα. Σαντορίνη, τέτοια. Ναι. Αυτά είναι. Πρόσεχε, κάποιος έρχεται. Αυτά είναι τα βίντεο. Είναι. Θέλω το κανάλι, αυτό το συγκεκριμένο, να έχει, αν όχι όλη την Ελλάδα, σχεδόν όλη. Τώρα, αν κάποιος αναρωτηθεί γιατί τα βίντεο δεν είναι καλά, γιατί δεν το έκανες έτσι, γιατί δεν το έκανες αλλιώς, θέλω να σας πω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις όλη την Ελλάδα και την κάνεις και καλά. Δηλαδή, να πας και να βρεις έναν ντόπιο, να σε ξεναγήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και αμφιβάλλω θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Ναι. Επειδή βρήκες κάποιο ντόπιο και τέτοια. Τώρα αυτό είναι πιο φυσικό. Θα αρχίσει μετά να είναι στημένο το βίντεο. Μπροστά μας έχουμε την κοιλάδα του Ντεμπόν. Είναι ο ποινιός ποταμός μπροστά μας, άμα συνεχίσουμε. Το επόμενο βίντεο θα είναι τα Τέμπη. Ωραία. Δεν κατεβαίνουμε το αυτοκίνητο εκεί. Πιντάκι μικρό. Δεν το έχει κάνει κάποιος. Τα Τέμπη, ας πούμε, Street View. Ναι. Ποιος θα το κάνει, κατάλαβες. Ναι, θα το κάνει ο Bill Barba. Αυτός που μένει εκεί λέει, τι να κάνω, το χωριό. Ναι, το κάνεις το χωριό, γιατί. Δηλαδή πρέπει να είναι τουριστικό μέρος μόνο. Γόνοι. Υπάρχει Έλληνας που να μην ξέρει τους Γόνους, τους έχει ακούσει. Ναι. Ναι, ναι. Τον Αμπελώνα μπορεί να μην τον ξέρουν. Τον Τύρναβο τον ξέρουν όλοι. Τον Τύρναβο εντάξει, είναι το καρναβάλι. Και τους Γόνους, ακουστά τους έχουν. Δηλαδή, Τέμπη, αυτά τα ξέρουν. Ο άλλος είναι από την Πελοπόννησο. Δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει εδώ να τα δει. Θα λεβες. Ναι. Ας πούμε η μαμά σου. Πόσες φορές μου λέει πάρε Βασίλη, πώς με ταξιδεύεις έτσι, ρε. Ναι, πότε θα πήγαινα εγώ εκεί. Πολύ, την αρέσω. Πότε θα πήγαινα, κατάλαβες. Κι όμως, να, πήγα με την κάμερά σου. Δηλαδή, ένας από τους μεγαλύτερους φαν που έχουμε σε αυτό το κανάλι είναι η μαμά σου. Τα βλέπει όλα τα. Τώρα μας ακούει. Ακούει. Τους χαιρετισμούς. και το Τέμπι, τα βλέπει το Τέμπι, γιατί σε έφερνε εδώ, γιατί. Με έφερνε εδώ, μαζεύαμε καρύδια εδώ πέρα. Ναι, γι' αυτό το βλέπει μέχρι το τέλος τώρα. Όλα τα βλέπει μέχρι το τέλος. Τα βλέπει όλα, ναι, ναι, ναι. Ειδικά τώρα γόνους εδώ. Αν και είναι από τον πατέρα μου η γόνη, δεν είναι από τη μάνα μου. Δεν ερχόταν κι αυτή. Ερχόταν, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κάποιο είδους συναισθηματική. Μόνο έχει. Δέσιμο. Ερχόμασταν εδώ και πετούσαμε χαρταετό, καλέ. Εδώ κάτω. Είχε ένας φίλος του πατέρα μου. Καρυδιές. Και ερχόμασταν να μαζεύαμε καρύδια και πετούσαμε χαρταετό. Εγώ τώρα στη Ιαπωνία πάω και με πιάνει συγκίνηση. Βέβαια. Γιατί έχω ζήσει εκεί, έχω. Ναι. Έχω μια σύνδεση. Τι λες τώρα, εννοείται. Και πάμε σε μια γειτονιά που είχα να πάω χρόνια και λέω πω, ωραία, και εδώ πέρα είχαμε τη μικρή έπαιζε. Μπράβο, θυμάσαι, μια ανάμνηση. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να είμαι από εκεί. Ιταία λέει. Εμείς θέλουμε Τέμπη, άρα φεύγουμε ευθεία. Πήγαινε η Τέα, στρίψε. Εδώ. Άρα πήγαινε εκεί πέρα, μασάς. Άρα πάμε. Πάει σε τάκι.
ξεζαπούν. Αυτοί που μένουν από την Ιντέα. Καλά. Και μάλλον μα σε ρίχναν. Ναι, ναι, έχει δίκιο, θα πούν καλά. Ρωτάς άμα θα στρίψει, στρίψε. Έτσι σου πούν. Και θα έχουν και δίκιο οι άλλοι. Αφού μα λέτε ότι δεν καίει ένα αυτοκίνητο, είναι πολύ οικονομικό. Κάνε 2 χιλιόμετρο παραπάνω, ρε φίλε. Κατάλαβες. Πάλε μα και εμά μέσα στο βίντεο. Έτσι. Να ζηλέψουν, και δίκιο θα έχουν. Να ζηλέψουν, να πούν, να δούμε κι εμεί, να μα δουν. Να... Θα ζηλέψουν. Εγώ δεν μπορούσα να φύγω ευθεία. Εντάξει. Με τίποτα, να ξέρετε. Ο άλλος είναι Γερμανία τώρα, είναι Αμερική. Την Ιταλία. Και εσύ φέρεις ευθεία. Ναι. Συμμαλώσω εγώ, όχι αυτός. Να το κλείσουμε με το κανάλι. Βάλαν και παγκάκι εδώ. Ωραία πράγματα. Εδώ πρέπει να είναι η πλατεία, περιψωμένη. Πήγαμε στους γόνους και θα έρθουμε η ΤΕΑ. Όχι, φίλμα, δεν το δέχουμε αυτό. Ναι. Κόψε λίγο. Στρίψε με μούρι στην πλατεία. Από εδώ, από εδώ. Τώρα, ναι, χάσε. Να δούμε τι μούρι. Κάνουν εργασίες. Το καλύτερο είναι αυτό. Στην πλατεία. Δεν κατηγορούμε, δεν κατηγορούμε. Ναι. Θέλεις κάτι έτσι να μείνω. Κάνουν εργασίες. Ναι, έτσι μια ματιά. Στρίψε αριστερά. Κάτω εκεί. Ναι. Που λέει Τέμπη. Ωραία. Μισή ώρα Τέμπη. Μισή ώρα βίντεο. Ιταλία included. Το λέω καλά. Από τέτοια δεν σου φτάνει κανένας. Εγκλέζικο με χωριάτικο μαζί. Ναι. Το καλύτερο. Και το εγκλέζικο, το εγκλέζικο χαλασμένο, το χωριάτικο από μόνο του και αυτό. Το εγκλέζικο χαλασμένο, αλλά πολύ προ. Ναι, θα σου πετάξω λέξη εγώ που σκέφτεται και ο Άγγλος. Που έχεις να ακούσεις όλο το πόδινος για το lower. Ποιο lower, στο πεζοδρόμιο τα μάθαμε. Στην Κατερίνη τα μάθαμε. Α, στην Κατερίνη τα έμαθες. Ωραία, Κατερίνης. Λευκοκαριά, σε τέτοια μέρη. Εδώ λογικά. Ναι, είναι δεξιά. Έτσι, φαίνεται το δρόμος. Το βίντεο, στο επόμενο βίντεο θα είναι Τέμπη. Πάμε Τέμπη. Άντε, γεια.